Κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει. Δηλαδή, γιατί κατάντησε και ανέκδοτο και κουραστική ιστορία αυτή. Κάθε φορά τα ίδια πράγματα. Δεν γίνεται σωστή δουλειά, δεν γίνεται εξυπηρέτηση. Εχθές μια γυναίκα πήγε το πρωί στις 9 και εξετάστηκε το βράδυ, 8 το βράδυ, γιατί δεν υπήρχαν γιατροί, δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί. Σε άλλα νοσοκομεία γίνεται το ίδιο. Κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Συμφωνώ απόλυτα, αγαπητέ Ανδρέα. Μάλιστα. Πώς θα σταματήσει. Το θέμα είναι όμως για να σταματήσει πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Και μεταξύ αυτών των αποφάσεων είναι η άμεση απόδοση ευθυνών. Ναι. Εμείς τις ευθύνες μας τις αναλαμβάνουμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Να μπούμε στην ίδια ζυγαριά με τον ΟΚΙΠ, με αυτούς που διαχειρίζονται τα δημόσια νοσηλευτήρια. Να τα βάλουμε όλα κάτω και εκεί που υπάρχουν ευθύνες να μας αποδοθούσει. Δεν βγάζουμε την ώρα μας απ' έξω. Μάλιστα. Αλλά να αποδοθούν ευθύνες. Ιδαλλιώς, ναι, αγαπητέ Ανδρέα, δεν θα λυθεί το θέμα. Στον ίδιο πάρον ομαστή θα είμαστε και αυτός που δεινοπαθεί, δυστυχώς είναι ο ασθενής. Στον οποίο υποσχεθήκαμε πάρα πολλά. Ναι, και θα πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε αυτές τις υποσχέσεις να τις υλοποιούμε. Όχι να έχουμε την εύκολη λύση τους γιατρούς, φταίνει οι γιατροί για όλα. Κάποιοι άλλοι φταίνουν. Και θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους ή να τους τις αποδώσουν. Κάτσε βρε καλέ μου άνθρωπε να ρωτήσω κάτι απλό δηλαδή που είναι αυτονόητο. Όλο αυτό το διάστημα που υπάρχουν τα προβλήματα με τα ΤΑΕΠ, τις πρώτες βοήθειες. Δεν είναι τωρινά. Έχει χρόνια η ιστορία αυτή. Κάνατε επαφές, πήρατε υποσχέσεις, σας είπαν θα τα λύσουμε τα προβλήματα. Επαφές κάποιες κάναμε. Ναι. Το θέμα είναι αν αυτός ο αριθμός των επαφών ήταν ικανοποιητικός, αλλά πολύ περισσότερον το περιεχόμενο. Υποσχέσεις, ναι, μας δόθηκαν πάρα πολλές. Αυτές τις υποσχέσεις τις έχετε δείξει μέσω των τηλεοπτικών σας εκπομπών. Ναι. Το αποτέλεσμα μετράει. Και τι θα γίνει τώρα δηλαδή. Κούφιο. Ωραία. Αυτό είναι το θέμα. Και τι θα γίνει, γιατί μέχρι πότε θα ταλαιπωρείται ο κόσμος. Εμείς το μόνο όπλο που έχουμε τώρα στη διάθεση μας, ναι, είναι τα απεργιακά μέτρα. Ναι. Αφού δεν αντιλαμβάνονται, ναι, πρέπει να πιέσουν. Το μόνο μέτρο που έχουμε είναι αυτό. Μέσω απεργιακών μέτρων. Ξεκινάτε από, ξεκινάτε από την Πάφο, γιατρέ. Από την Πάφο ξεκινάτε, τρίωρη. Ξεκινάμε από την Πάφο. Γιατί στα άλλα νοσοκομεία είναι καλύτερη κατάσταση, στα άλλα νοσοκομεία. Όχι, όχι. Στη Λάρνακα το ίδιο, 8 με 9 γιατροί είναι. Στη Λεμεσόν έχουν απομείνει κατά πολύ λιγότεροι, αναγκάζονται συνάδελφοι να εργάζονται την πρωινή βάρδια να ξεκουράζονται το απόγευμα για να εργάζονται και την βραδινή. Έλεος, ειλικρινά. Μάλιστα. Και το χειρότερο είναι, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, έχετε θέσει στις σκέψεις, έγινα. Έγινα. Το πρόβλημα είναι ότι πάσχουν από μία αντίληψη, το τονίζω. Δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει δημόσιο νοσηλευτήριο, τι σημαίνει τα ΕΠ. Θα σας διαβάσω την απάντηση, τη γραπτή που μας έδωσα χθες για την ΠΑΦΟ. Μεταξύ των δικαιολογιών. Λέει, έχουμε κάνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ένα αξιδίο συμβάσεων να αγοράσει υπηρεσιών από το Σεπτέμβριο του 2022 για την κάλυψη των αναγκών στη βραχία νοσηλεία του ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου ΠΑΦΟ. Βραχία νοσηλεία, θέλω να υπενθυμίσω για να μάθουσι. Ναι. Ότι είναι για την εξυπηρέτηση του COVID και όχι για την εξυπηρέτηση του ΤΑΕΠ. Ακόμα και αυτό δεν το γνωρίζουν ή δεν το αντιλαμβάνονται. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα βαθύ. Αναμένω τον Υπουργό Υγεία να επιστρέψει. Ναι, και θα ζητήσουμε μια συνάντηση. Για αυτό το πράγμα που έχω γράψει, κύριε Δημητρόπουλε, θα πρέπει να απαντήσουν. Να απαντήσουν. Έχουν να κάνουν τις ζωές με την υγεία. Και δεν αντιλαμβάνονται τι γράφουν. Ναι. Άρα δεν έχει μεσολαβήσει κάτι που να αποτρέψει την απεργία, την στάση εργασίας της Παρασκευής. Θα είναι δύσκολο να μεσολαβήσει. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Τι θα μεσολαβήσει δηλαδή. Ξέρω εγώ να σας πούνε, θα σας βάλουμε και άλλους γιατρούς. Ξέρω εγώ τι θα γίνει. Εδώ χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα εδώ μέσα. Μέχρι να έρθουν οι γιατροί υπάρχει απλώς. Εκεί που βγαίνει το πρόγραμμα και υπάρχουν οι θέσεις που μπαίνουν οι γιατροί βάσει των προγραμμάτων, θα βάλουμε υπόσχεση, τη λέξη υπόσχεση και προκήρυξη. Γιατί έτσι το δικαιολόγω. Μάλιστα.
Λοιπόν, ο γιατρέ μου. Ο γιατρός όμως είναι πενιένας. Και κάποιος παραπάνω και επιμένω. Θα πρέπει να αποδοθούν επιτέλους ευθύνες. Το μοντέλο διαχείρισης των δημοσίων νοσηλευτηρίων που ονομάζεται Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας έχει αποτύχει. Είναι εγώ ξέρεις κάτι γιατρέ, ξέρεις τα κουβεντιάζουμε χρόνια μαζί. Εγώ αυτό που φοβάμαι είναι να χαθεί κάποια στιγμή ζωή, ομιγέννητο, και να δω μετά ποιος θα τραβάει τις ευθύνες και το ζόρι. Μα είναι γνωστό αυτό. Είναι ο γιατρός. Για όλα αυτά είναι ο γιατρός. Αυτά. Λοιπόν... Αυτό βιώνουμε. Έχουμε, ναι, όπως το έχετε πει, συζητήσει πολλές φορές. Πόσες φορές έχουμε κάνει εκπομπές για το ότι αποδίδονται τουλάχιστον κατηγορείται ο γιατρός, αν αθωωθεί βέβαια, κανένας δεν το ανακοινώνει. Έμεινε απλώς η τάτσα, να το πω έτσι, στο όνομα του γιατρού και στα δημόσια νοσηλευτήρια. Τα δημόσια νοσηλευτήρια μπορεί να συζητούνται τακτικά γιατί κάποιοι τα κακοδιαχειρίζονται. Και έχουν όνομα αυτοί που τα κακοδιαχειρίζονται. Ναι. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, να μιλήσουμε και με τον Κύπη, να δούμε ποια είναι η θέση του. Σε ευχαριστώ για την ώρα, Σωτηρικούμα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε Βρυξέλλες, φίλες και φίλοι, τώρα. Πάμε στην Ευρωβουλεύτριά μας, την κυρία Ελένη Σταύρου.